να μιλάς για τη στιγμή που μπήκανε ένοπλοι κουκουλοφόροι στο σπίτι σου, ενώ εσύ έλειπες στο εξωτερικό, απείλησαν τις οικιακές βοηθούς και τελικά κατάφεραν να αποσπάσουν χρηματικό ποσό και κάποια κοσμήματά σου. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Γύρισες, Λευτέρη μας, καταρχήν, ή είσαι ακόμα στο εξωτερικό? Είμαι στο Μιλάνο, τώρα πάω στο αεροδρόμιο. Κατάλαβα. Πες μας λίγο τι συνέβη, πώς ενημερώθηκες, τι έγινε, τι νεότερα έχεις από την έρευνα της Μίλησα με την αστυνομία, είμαι σε συνεχή επικοινωνία με την αστυνομία. Για το σπίτι δεν είναι και εύκολο να μπεις μέσα, απλά δεν είχε κουμπώσει καλά η πόρτα πίσω στην κουζίνα. Δεν την είχαν ασφαλίσει καλά τα κορίτσια, φαίνεται, και από εκεί με ένα λωστό ανοίξανε και μπήκανε μέσα. Ήτανε σε λειτουργία ο συναγερμός σου, γιατί ξέρω ότι έχει συναγερμό, το διάβασα. Ναι, δεν λειτουργήσε, δεν λειτουργήσε. Δεν είχε ασφαλίσει η πόρτα. Και τι γίνεται, τι ώρα μπήκανε στο σπίτι σου, τι γνωρίζεις, τι σου είπαν τα κορίτσια? Το πρωί κάτι, 4:30 με 5 έγινε αυτό. Ναι. Και 5 μπήκανε, πήρανε στο δωμάτιό μου τα ρολόγια, ό,τι βρήκαν από ρολόγια, γιατί δεν είχα τίποτα άλλο. Και μετά κατεβήκανε... Ήρθανε αντιμέτωποι με τα κορίτσια που δουλεύουν σε βοηθάνε ναι, στο ναι, σπίτι? Ναι. Τα ξυπνήσανε, κρατούσαν όπλα από ό,τι μου είπαν τα κορίτσια. Και τους αποσπάσανε 1.000 ευρώ και φύγανε. Α, τα ξυπνήσανε τα κορίτσια. Φάνηκε να ξέρουν το χώρο, γιατί λες πήγαν στην κρεβατοκάμαρά σου τα ρολόγια. Φάνηκε να έχουν εκ των έσω πληροφορίες. Τι έχουν καταθέσει οι οικιακές βοηθείς σου? Θα τα μάθω όλα σήμερα. Μόλις φτάσω. Υπήρξε βία σε βάρος των γυναικών εκεί? Δηλαδή απλά τις ξύπνησαν ή τις χτύπησαν? Απλά τις φωμάξανε και τους πήραν τα λεφτά και φύγανε. Ξυπνήσαν τα κορίτσια και κοιμώτησαν. Ναι, δεν υπήρξε να τις χτυπήσουν, να τις βασανίσουν, να τις απειλήσουν κτλ. Λευτέρη, μπορώ να σε ρωτήσω σε τι αντιστοιχεί αξία από τα ρολόγια που σου κλέψανε? Δεν σας άκουσα. Λέω, μπορώ να σε ρωτήσω σε ποια αξία αντιστοιχούν, τέλος πάντων, τα ρολόγια που σου πήρανε, που σου κλέψανε? Δεν μπορώ να πω άμα δεν πάω σπίτι. Δεν ξέρω τι ρολόγια πήραν και τι πήρανε. Είχες παρατηρήσει κινήσεις ύποπτες να παρακολουθείτε το σπίτι, γιατί διάλεξαν μία μέρα που, από ό,τι λες και εσύ, η πόρτα δεν είχε δεν και έλειπε. Γιατί... Και έλειπε. Ναι, έλειπε και αστυνόμος που έχω, το παίρνω μαζί όταν πάω στρά. Ναι, παρακολουθούσαμε. Λευτέρη μου, είσαι πολλά χρόνια στα Νότια Προάστια και νομίζω και σε αυτό το σπίτι, αν θυμάμαι. Σου έχει ξανασυμβεί κάτι παρόμοιο εκεί στη γειτονιά, ή είναι η πρώτη φορά ποτέ, που πέφτει ποτέ, στήμα? Ποτέ. Πρώτη φορά. Πρώτη φορά. Πρώτη φορά, πρώτη φορά. Γιατί είναι και δίπλα στο αστυνομικό τμήμα, από ό,τι μου λένε. Μα βλέπεις όμως, το σπίτι. Είπε, έλειπε ο αστυνομικός που έχει. Η πόρτα δεν είχε κλείσει όχι καλά. Όχι για αυτό, αλλά το σπίτι γενικά είχε κάμερες, ασφαλείας. Ο συναγερμός δεν λειτουργήσε. Δεν λειτουργήσε, ναι. Καλά, οι κάμερες δεν λειτουργήσανε. Δεν έχεις εικόνα, ας πούμε, να δεις? Παιδιά φοράγανε μάσκες. Ναι. Φοράγανε μάσκες και είχαν και όπλα στα χέρια. Κάποιοι συνδέουν το περιστατικό αυτό με την πρόσφατη επίθεση που έγινε στην Κηφισιά? Ο συντάκτης μας είπε εμάς ότι δεν ισχύει που συνομιλήσαμε. Αυτό ήθελα να ρωτήσω, αν έχει ακούσει κάτι τέτοιο. Δύσκολες μέρες στον παιδιά είναι τώρα, δυστυχώς, μην είμαστε, μην προβλέψουμε κακά που θα έρθουν. Κορίτσια, αφού τα κορίτσια δεν έχουν πάθει, αφού τα κορίτσια δεν έχουν τίποτα, τα υπόλοιπα αντικείμενα αυτά οι άνθρωποι τα φτιάχνουν. Έτσι, αντικαθίστανται. Και όχι μόνο αυτό, αυτές τις Άγιες Μέρες του Πάσχα προσπαθούν να εκμεταλλευτούν και την απουσία ιδιοκτητών ακινήτων και να παρακολουθήσουν, να κόψουν κίνηση και να μπουκάρουν. Η ψυχολογία των κοριτσιών πώς είναι? Έχεις μιλήσει μαζί τους? Είναι τρομοκρατημένες? Είναι εντάξει. Ναι, είναι τρομοκρατημένες, είναι στενοχωρημένες. Και χρόνια πολλά, Λευτέρη. Πρέπει να έχεις γενέθλια. Είχες, έχεις τώρα αυτές τις μέρες? Είχα πριν από 4-5 μέρες. Αχ, Λευτεράκι. Σε χτύψω ανάδρομο κατευθείαν, ναι. Γιατί τον ανάδρομο από πάνω τα και κρυαράκια. Έκλειψη, ναι. Λοιπόν, αυτά είναι, τι να κάνουμε. Λοιπόν, Λευτέρη μας, δεν πειράζει. Εσύ είσαι ένας πολύ θετικός και αισιόδοξος άνθρωπος. Υγεία, παιδιά. Μόνο υγεία, τα κορίτσια που είναι καλά. Έτσι. Και υγεία και σε σένα, στην κόρη σου και ό,τι επιθυμείς. Όλα τα άλλα, όπως είπες και εσύ, τα υλικά αγαθά δεν παίζουν τον πρώτο ρόλο. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.